Ηλιάς, Ραψοδία Σίγμα, στίχος 561. Βρισκόμαστε στην διήγηση για την, της περιγραφής και την ασπίδα του Αχιλλέως. Και μιλούμε, το θέμα τώρα είναι στην, μιλά για, το, για τον κόσμο της, τον γεωργικό. Έθεσε επάνω αμπέλι που έβριθεν από σταφύλια. Όμορφο, χρυσό και μελανά ήταν τα τσαμπιά του. Τα τσαμπιά είναι, η ομηρική λέξη είναι βότριες. Είναι άπαξ ηρημένο στο, στον Όμηρο. Έχουμε δει εντωμεταξύ στη Β' Ραψοδία στον 89 στίχο τη λέξη βοτριδών. Εκείνο είναι το επίρρημα. Άλλο το επίρρημα, άλλο το ουσιαστικό που έχουμε εδώ. Και εκείνο πρέπει να είναι άπαξ ηρημένο. Και στηριζόταν σε καμάκια. Κάμαξι. Και η λέξη αυτή είναι άπαξ ηρημένη. Στηριζόταν σε καμάκια διαμπερή αργυρά. Εδώ μας περιγράφει πως είναι ένα αμπέλι, ακριβώς όπως είναι το αμπέλι. Και τώρα, μια και μιλούσαμε για, για τα θέματα αυτά, για το αμπέλι μάλλον, για τα σταφύλια, να αναφέρουμε ένα απόσπασμα από τον Κορνούτο, τον ανέφερε προηγουμένως. Ο Κορνούτος είναι ένας στοικός φιλόσοφος, ο οποίος στο έργο του «Περιφύσεως των Θεών» δίνει μία ερμηνεία. Δεν είναι η μοναδική, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες ερμηνείες για το θέμα, για το ζήτημα του Διονύσου, ο οποίος ονομάζεται Διθύραμβος, είναι δύο φορές γεννημένος, εκείνη την ιστορία που είναι ραμμένος, λέει, στο μυρό του Διός. Και λέει ο Κορνούτος ότι είναι Διθύραμβος γιατί δύο φορές γεννιέται, δύο φορές οριμάζει. Την πρώτη φορά οριμάζει επάνω στο αμπέλι, μέσα στην βότρη που λέει εδώ, μέσα στο τσαμπί, και τη δεύτερη φορά οριμάζει μέσα στον μυρό του Διός, όπως το λέει, γιατί με τους μυρούς πατάνε τις βότριες, τα τσαμπιά, τα σταφύλια, τα πατάνε με το μυρό. Είναι η δεύτερη ορίμανση, δηλαδή τη μια οριμάζει μέσα στο αμπέλι και την άλλη πάνω μέσα στο καρπό, και την άλλη οριμάζει έξω από τον καρπό. Διατοπέπεστε, λέει, και τελειούστε τον ίνον. Ο ίνος έτσι φτάνει στην τελείωσή του, με δύο οριμάνσεις. Για το πόδι δεν το είπες, μου ξέρω. Τον μυρό. Επειδή είπα το μετά. Γι' αυτό γεννιέται από τον μυρό. Γι' αυτό γεννιέται από τον μυρό, επειδή πατάνε τα σταφύλια με τους μυρούς. Φυσικά δεν είναι η μοναδική ερμηνεία. Μας δίνει μία απάντηση, αλλά δεν είναι κάτι που με αυτό τελειώσαμε. Ίσως είναι μία παρομοίωση. Μια, ναι, ωραία παρομοίωση. Μια πολύ ωραία παρομοίωση, ναι, όντως. Κάποιοι θα έπρεπε, διάβασα κάποτε κάτι που να έχει σχέση με το γονίδιο, κάτι που να είναι στο μυρό το γονίδιο, κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν το θυμάμαι. Είναι σημαντικός ο μυρός, γιατί είναι το μεγαλύτερο οστούν του ανθρωπίνου σώματος. Και μετά είναι και το άλλο ζήτημα, το οποίο δεν έχω βρει για το οποίο δεν έχω βρει ερμηνεία, ότι όταν γίνεται η θυσία του ζώου, οι μυροί καίγονται στους ολοκαύτωμα στους θεούς. Δεν τρώγονται οι μυροί. Τρώγονται το υπόλοιπα μέρη του σώματος, αλλά όχι οι μυροί. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το θέμα. Κάτι ξέραμε παραπάνω που δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Χρειάζεται να μελετήσουμε πολύ βαθιά αυτά τα κείμενα για να πάρουμε απαντήσεις. Και γενικώς σε αυτή τη ζωή οι ερωτήσεις είναι πολύ περισσότερες από τις απαντήσεις. Είπαμε και χρειαζόμαστε να απεδεσμευτούμε από τους φιλολόγους. Φυσικά αυτά πρέπει να μας τα πει, να μας τα πούν άλλοι επιστήμονες. Τους επιστήμονες που θα εντρυφήσουν στο θέμα. Γύρω λοιπόν έσκαψε ένα βλάκι κυανό και φράχτη γύρω σήκωσε από κασίτερο, και μία μόνο ατραπός περνούσε από αυτό, που οι μεταφορείς την έπαιρναν όταν τριγούσαν το αμπέλι. Παρθένες και νέοι χαρούμενοι σε πλεκτά τελάρα κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό. Ανάμεσά τους παιδί με φόρμιγκα λιγυρί. Φόρμιγκη λιγή, την έχουμε ξαναδεί εκεί που τραγουδάμε τη φόρμιγκα ο Αχιλλέας. Ερωτικά κιθάριζε, άδοντας ωραία του λίνου το τραγούδι με λεπτή φωνή. Να τελειώσουμε το, τελειώνει κάπου εδώ το χωρίο. Και οι άλλοι κρούοντας όλοι μαζί στη γη τα πόδια με τραγούδια και φωνές σκυρτούσαν. Να πούμε ορισμένα πράγματα, είναι πολύ σημαντική η αναφορά αυτή και μοναδική η αναφορά αυτή του Ομήρου στον λίνο.
Στον Λίνο αναφέρεται ο Παυσανίας. Λίνος με γιώτα γράφεται. Βιωτικά, ένα το βιβλίο, 29 κεφάλαιο 6 χωρίο και εξής. Περιγράφει ένα άλσος μουσόν στον Ελικόνα. Εκεί, μέσα σε μία κόγχη, λαξευμένη στο βράχο, υπήρχε ανάγλυφη πλαστική εικόνα του Λίνου. Λέει ο Παυσανίας, για τον Λίνο γίνονται κάθε χρόνο εναγισμοί. Εναγισμοί γίνονται για τους ήρωες, όχι για τους θεούς. Προσφορές χωών στους νεκρούς είναι ο εναγισμός. Άγος σημαίνει μίασμα, αλλά και εξιλαίωση. Η λέξη άγος έχει, είναι από, από αυτές τις λέξεις που έχουν τις δύο αντίθετες σημασίες. Από τη λέξη άγος, που σημαίνει μίασμα, βγαίνει και ο Άγιος, που είναι η εξιλαίωση, ας το πούμε. Είναι η προσφορά, ο άνθρωπος τέλος πάντων που εξιλαιώνεται ή που εξιλαιώνει. Λοιπόν, γίνονται κάθε χρόνο εναγισμοί πριν από τη θυσία για τις μούσες. Πριν από τη θυσία για τις μούσες γίνονται οι εναγισμοί για τον Λίνο. Λένε πως ο Λίνος αυτός ήταν γιος της Ουρανίας και του Αμφιμάρου, γιου του Ποσειδώνος, και πως είχε πάρει ως μουσικός την πιο μεγάλη φήμη ανάμεσα στους συγχρόνους του και στους παλαιότερους. Τον σκότωσε ο Απόλλων επειδή ζητούσε ίση θέση με αυτόν στο άσμα. Η θλίψη για τον θάνατο του Λίνου έφτασε σε όλες τις βαρβαρικές χώρες, ώστε έγινε και στην Αίγυπτο ένα άσμα με αυτό το όνομα, Λίνος, που από τους Αιγύπτιους όμως ονομάζεται στη γλώσσα του τόπου Μανέρος. Ο Ηρόδοτος, στο δεύτερο βιβλίο του, στο 79 χωρίο, λέει ότι το θρηνητικό άσμα ήταν γνωστό σε πολλές χώρες στην Ανατολή, όπως στη Φινίκη, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, με διαφορετικό σε κάθε τόπο όνομα. Το αιγυπτιακό όνομα ήταν Μανέρος, οφειλόμενο στο όνομα του μονογενούς ιού του πρώτου βασιλιά τους. Ο Μανέρος είχε πεθάνει άδικα και πρόωρα, και γι' αυτό ο λαός τον τιμούσε ψάλλοντας θρηνητικά άσματα. Πάλι ο Παυσανίας λέει, από τους ποιητές επών ο Όμηρος ξέρει πως οι Έλληνες είχαν άσμα για τα πάθη του Λίνου, και λέει πως ο Ήφαιστος απεικόνισε μεταξύ των άλλων πάνω στην ασπίδα του Αχιλλέως και ένα παιδί με λύρα που τραγουδούσε τα σχετικά με το Λίνο, και παραθέτει αυτούς τους στίχους 569 και 570 τη Σίγμα Ραψοδίας. Του Λίνου τα παθήματα είναι η έκφραση του Παυσανία. Μέχρι σήμερα λέμε του Λιναριού τα πάθη για κάποιον που παθαίνει πάρα πολλές συμφορές. Λέει του Λιναριού τα πάθη ή του Χριστού τα πάθη. Συνδέεται το θέμα με τους θρήνους για τον Χριστό, με τους θρήνους για τον Λίνο. Είναι και ο αρχαίος θεός που πεθαίνει και αναστήριο. Ο Λίνος λοιπόν είναι ένας από τους αρχαίους θεούς αυτούς για τους οποίους γίνονται θρηνητικά άσματα. Πάλι ο Παυσανίας λέει, ο Πάμφος που έκανε για τους Αθηναίους τους παλαιότερους ύμνους, υμνοδός ήταν λοιπόν, ονόμασε τον Λίνο Ιτό Λίνο, όμικρον γιώτα και όμικρον, αναφερόμενος στον μεγάλο θρήνο για αυτόν. Ήτος είναι ο μόρος, η μοίρα. Ήτος, Ιτόλινος. Ήτος είναι ο μόρος, η μοίρα, ο θάνατος, η συμφορά. Λέει ο Παυσανίας επίσης, η Σαπφό που είχε διδαχθεί το όνομα Ιτόλινος από τα έπι του Πάμφο, τραγούδησε μαζί τον Άδωνη και τον Ιτόλινο. Η Σαπφό η ποιήτρια φυσικά. Οι Θηβαίοι λένε ότι ο Λίνος είχε ταφεί στον τόπο τους και πως ο Φίλιππος του Αμίντα, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά τη νίκη του στη Χερόνια, κατόπιν ονείρου, σήκωσε τα οστά του Λίνου και τα έφερε στη Μακεδονία. Κατόπιν όμως άλλου ονείρου, τα έστειλε ξανά τα οστά στη Θήβα. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, για το οποίο δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Να υποψιαστώ εγώ ότι το πρώτο όνειρο ήταν ψευδές για να πάρει τα οστά και το δεύτερο όνειρο ή το αληθές γιατί τον τράβηξαν τα αυτοί. Του τράβηξαν τα αυτοί, ναι. Λοιπόν, ο Παυσανίας συνέχεια στο ένα του βιβλίο, στο 29-9, λέει, οι Θηβαίοι έχουν και την παράδοση πως μετά τον παλαιό αυτό Λίνο έζησε και άλλος Λίνος, ο γιος του Ισμηνίου, που ήταν διδάσκαλος της μουσικής.
Ο Ηρακλής, όταν ακόμη ήταν παιδί, σκότωσε αυτόν τον Λίνο. Τον σκότωσε με την κιθάρα. Την παράδοση αυτή τη διηγείται και ο Απολλόδωρος, δεύτερο βιβλίο 4-9. Η παράσταση του αγρίκου νεαρού Ηρακλή με τον μουσικοδιδάσκαλο Λίνο ήταν πολύ αρεστή στους αγγειογράφους. Τώρα, η εγκυκλοπαίδεια του Δρανδάκη, του Πυρσού, του... πώς λέγεται, η μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, στο Λίμα Λίνος, λέει και άλλες πληροφορίες. Στο Άργος υπήρχε παράδοση ότι ο Λίνος ήταν ένας ωραίος νεανίας, γιος του Απόλλωνος και της νύμφης Ψαμάθης, ο οποίος εξετέθη από τη μητέρα του, επειδή αυτή φοβόταν τον πατέρα της τον Κρότοπο. Τον Λίνο τον ανέθρεψαν ποιμένες και όταν έγινε έφηβος τον κατασπάραξαν σκυλιά, όπως τον Ευρυπίδη. Κάποιος που κατασπαράσεται από σκυλιά, όπως ο Ακταίων. Πάβει να υπάρχει το σώμα του, το αισθητό του σώμα. Γίνεται όλος πνεύμα. Πάβει να υπάρχει, η υλική του υπόσταση. Ο Κρότοπος σκότωσε την κόρη όταν έμαθε για το εξώγαμο παιδί της. Αλλά τότε ο Απόλλων έπεμψε εναντίον της πόλεως των Αργίων την ποινή. Με κεφαλαίο, την ποινή. Η οποία άρπαζε τα παιδιά. Έκτοτε οι Αργοί τελούσαν εορτή κατά την οποία θυσιάζονταν αρνιά και φωνεύονταν οι καθοδόν απαντόμενοι κίνες. Ακόμη τελείτο και πομπή γυναικών κατά την οποία έψαλαν τον Έλληνο. Έλληνος με αλφα γιώτα γιώτα, Έλληνος. Εκ της αναφωνήσεως αι λίνε, Έλληνε, Έλληνε. Από το αλφα γιώτα, αλφα γιώτα, που είναι θρηνητική κραυγή, που σημαίνει, προέρχεται από το ρήμα εάζω, κράζω, θρηνώ. Έλληνε. Ο Έλληνος ήταν θρηνητικό άσμα στο οποίο θρηνούσαν την τύχη του Λίνου και του οποίου κάθε στροφή άρχιζε και τελείωνε με την εποδή Έλληνε. Η εορτή λάμβανε χώρα κατά την περίοδο των κοινικών καυμάτων και ονομαζόταν Αρνιής ή Κοινοφόντης, επειδή σκότωναν τα σκυλιά. Σε πρώτο επίπεδο, ο Λίνος είναι προσωποποίηση του αέρος και της βλαστήσεως, η οποία εμφανίζεται προώρος από τον καύσωνα που η οποία αφανίζεται προώρος από τον καύσωνα που επιφέρει ο αστήρ του κοινός, ο Σύριος. Αυτά όλα τώρα είναι το πρώτο επίπεδο, είναι ο μύθος. Τώρα, κάθε μύθος από αυτούς έχει αποκωδικοποίηση, την οποία δεν τη γνωρίζουμε ακόμη. Δεν είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Είπα δηλαδή αυτό που γνωρίζω για την κατασπάραξη από τα σκυλιά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θέλουν πολύ μελέτη. Δηλαδή λέμε ότι για έναν νιλιστή σχολιαστή των κειμένων αυτών... Χάνεται το... Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Για έναν νηλιστή, εδώ τελειώνει. Για μας, εδώ αρχίζει. Εδώ αρχίζει, όντως. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και η τέταρτη φάσα, πώς να την πω, λωρίδα της ασπίδος. Αγέλιε ποίησε βοδιών ορθοκεράτων. Τα βόδια, πάλι το ρήμα ποίησε. 5 φορές είπαμε αναφέρει το ρήμα ποίησε. Τα βόδια από χρυσό κατασκευάστηκαν και κασίτερο. Και με μικυθμό από το μαντρί πήγαιναν στην ομή, πλάι στο θορυβόδι ποταμό, παρποταμών και λάδοντα, λέει, και τα ευλίγιστα καλάμια, παρα ροδανών δονακία. Μάλιστα. Λοιπόν, και οι δύο λέξεις είναι απαξηρημένες. Δεν εμφανίζονται πουθενά αλλού. Να πούμε ότι ο δόναξ, τη λέξη την έχουμε δει, ο δόναξ, είναι η καλαμιά. Δόναξ, η καλαμιά, προέρχεται από το ρήμα δονέο, επειδή δονείται η καλαμιά. Από τη λέξη αυτή προέρχεται η δόνησης και η αγγλική λέξη dance, επειδή αυτός που χορεύει δονείται. Ο καλαμόνας λέγεται δονακεύς. Αυτή είναι η λέξη που βλέπουμε εδώ, στίχος 576, δονακεύς. Και έχουμε τώρα και το επίθετο, ο δονακεύς είναι το ουσιαστικό. Το επίθετο που συνοδεύει αυτόν τον καλαμόνα είναι ροδανός. Ροδανός δεν είναι ο ποταμός,
της Γαλλίας. Λοιπόν, σημαίνει ευκίνητος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα για ποτάμι. Όπως είναι ο Σπερχιός, που σημαίνει ο βιαστικός. Αν και οι Γάλλοι τον ονομάζουν Ρον. Τον ονομάζουν. Ρον. Μήπως είναι ελληνοποιημένος ο Ρολανός. Ίσως, αλλά πάντως βλέπω ότι οι ξένοι δεν μπορούν να πουν όλες τις ελληνικές λέξεις, ολόκληρη τη λέξη, την κόβουν. Όπως ας πούμε, δεν λένε το γαλλικό το κανάλι, δείχνει το μετεωρολογικό δελτίο και γράφει μετεό. Δεν μπορούν να πουν μετεωρολογικό. Γι' αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλη λέξη. Μήπως έτσι έκαναν και με το ποτάμι. Σήμερα λέμε επίσης τη λέξη ροδάνι. Σημαίνει η ροδάνι, είναι το νήμα, το υφάδι. Δεν λέμε ροδάνι πάει η γλώσσα του. Σημαίνει ότι είναι ευκίνητη η γλώσσα του. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη, η ομηρική. Εγώ νομίζω ότι οι λέξεις αυτές είναι όλες ομηρικές. Πού θα τις βρουν τις ονομασίες? Οι Έλληνες πήγαν σε αυτά τα μέρη και ονόμασαν. Έχουμε δει και άλλα σημεία. Τον Τάμεση, τα Μεσίχροας λέει. Έχουμε δει τον Άρνο, είχε πολλά αρνιά. Τον Ρήνο, είχε πολλούς ουρίνες. Αυτά, αρνιά. Άλλη μία λέξη για τα αρνιά. Εγώ το βρίσκω εντελώς φυσικό. Έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα από τη Βόρεια Ευρώπη που αποδεικνύουν ότι οι Μινωίτες ταξίδευσαν πολύ παντού. Παλιά είχαν φτάσει εκεί. Μα υπάρχουν ελληνικά προσωνύμια, ελληνικά ονόματα σε διάφορα μέρη τα οποία είναι πάρα πολύ βόρεια. Δηλαδή, τις Μυκήνες, οι Μυκήνες στην Ισλανδία. Στο κέντρο του Λονδίνου δεν βρέθηκε ναός του Διονύσου? Στο κέντρο του Λονδίνου. Τώρα δηλαδή... Δεν είναι υπερβολές όλα αυτά. Λοιπόν, πλάι στον θορυβόδη ποταμό και τον Ροδανό Δωνακία, τον ευλίγιστο λοιπόν Καλαμόνα. Και χρυσή νομή συνάμα πήγαιναν με τα βόδια, 4 και 9 κίνες γοργοπόδαροι έποντο. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η περιγραφή της ασπίδας, όλα αυτά τα ωραία, τις ωραίες εικόνες που μας δίνει, κάτι άλλο θέλουν να πούν. Φοβεροί όμως λέοντες, 2 ανάμεσα στα πρώτα βόδια, ταύρο μικόμενο είχαν πιάσει. Και αυτός μικόμενος σερνόταν, πίσω του έτρεχαν κίνες και νέοι άνδρες. Εκείνοι όμως, διαρρήξαντες του μεγάλου βοό στο δέρμα, τα εντόστια και το μέλαν αίμα έτρωγαν. Οι δε νομείς ήθελαν να αποδιώξουν τους ταχύς κίνας παροτρύνοντας. Εκείνοι να δαγκώσουν τους λέοντες δίλιαζαν, αλλά οι στάμενοι πολύ εγγύς οι λακτούσαν και οπισθοχωρούσαν. Οι λάκτεων, είναι ομηρικό το ρήμα. Είναι η κραυγή που κάνει ο σκύλος, ο κίνας. Και νομεί επάνω επίησεν ο ξακουστός αμφιγιείς σε καλό λιβάδι μεγάλο με αρνιά λευκά και στάνες και σκηνές με οροφές και μάνδρες κατηρεφέας σικούς και σικούς λέει και έναν χορό ιστόρισε ο ξακουστός ο περικλητός αμφιγιείς όμοιο με εκείνον που κάποτε στην Ευρία Κνωσό ο Δέδαλος έφτιαξε για την καλυπλόκαμη Αριάδνη. Για την καλυπλόκαμπη Αριάδνη. Εκείνοι νέοι και παρθένες πολύπρικες ορχούνταν αλλήλων από τον καρπό τα χέρια έχοντες. Έτσι δεν χορεύουμε μέχρι σήμερα. Εκείνες λεπτά φορέματα είχαν, εκείνοι δε χιτώνες καλοϊφασμένους, στύλβοντες απαλά από το λάδι, έλαμπαν. Και εκείνες είχαν όμορφα στεφάνια και οι άλλοι είχαν μαχαίρια, είχαν χρυσά μαχαίρια από αργυρά λουριά κρεμασμένα και άλλοτε αυτοί εχόρευαν με πόδια γυμνασμένα πολύ ελαφριά όπως όταν τροχό προσαρμοσμένο στις παλάμες, τροχών λέει στο στίχο 600, σίγμα 600. Καθιστός κεραμέας δοκιμάζει αν εύκολα γυρίζει. Να τι και η κεραμική, περιγράφει και την κεραμική. Άλλοτε πάλι έτρεχαν σε 2 επάνελους στίχους. Κεραμεύς λέει, κεραμεύς. Και να σκεφτείς ότι αυτή η κεραμική που μιλάει για τροχό και ακόμη και σήμερα... Με τον ίδιο τρόπο. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Ότι στην Κεντρική Αμερική, σε αυτές τις φυλές που βρίσκονται εκεί, τα αγκεία τους
δεν τα φτιάχνουμε με τροχό, τα κάνουμε τα χέρια. Δεν έχουν εφεύρει ακόμη τον τροχό εκεί. Και άλλοτε πάλι έτρεχαν σε δύο επαλλήλους τοίχους και πολύς όμιλος στον ερωτικό χορό περιίστατο, τερπόμενος. Δύο κυβιστήρες ήταν κοντά τους. Έκαναν τούμπες. Το τραγούδι αρχίζοντας και χοροπηδούσαν ανάμεσά τους. Έτσι δεν χορεύουν, δεν χορεύει ο πρώτος στο χορό. Δεν κάνει... και ο τελευταίος. Ναι, και όχι ο τελευταίος. Κάνουν φιγούρες. Είναι κυβιστήρες. Και το έχει σε διοικό αριθμό. Διόδε κυβιστήρε, λέει. Μολπείς εξάρχοντες. Εξάρχοντες οδηγούσαν το χορό. Και έθεσεν επάνω τον μεγαλόστενο ποταμό του ωκεανού, στην ακρινή στεφάνη, η πέμπτη λωρίδα. Α, συγγνώμη, έχω εδώ σχόλιο. Παυσανίας Αρκαδικά, το 8ο βιβλίο, 16 κεφάλαιο 3, κάνει λόγο για τον τέφο του Επίτου στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο αναφέρεται ο Όμηρος στη Β' Ραψοδία στο 604. Αυτός ο τάφος είναι ένας σωρός χώματος, όχι μεγάλος, περιβαλλόμενος κυκλικά με λίθινο κρυπίδωμα. Τι σας θυμίζει? Δεν σας θυμίζει τον Καστά? Επαναλαμβάνω, σωρός χώματος, περιβαλλόμενος κυκλικά με λίθινο κρυπίδωμα. Φυσικό ήταν να το θαυμάσει ο Όμηρος, λέει ο Παυσανίας, γιατί δεν είχε δει, προσέξτε το ρήμα, το έψαξα, δεν είχε δει αξιολογότερο επιτάφιο μνημείο. Όπως και τον χορό που ο ύφεστος παράστησε πάνω στην ασπίδα του Αχιλλέως, τον περιβάλλει με χορό που έκανε ο Δαίδαλος. Τον παραβάλλει μάλλον με χορό, βιάζομαι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το κείμενο, έχω ξετρελαθεί με το κείμενο. Τον παραβάλλει λοιπόν αυτό το χορό με το χορό που έκανε ο Δαίδαλος, και γιατί πιο σοφά έργα δεν είχε δει. Και ψάχνω το κείμενο, το αρχαίο κείμενο του Παυσανία, το πρωτότυπο, και λέει «Ούδε ασάμενος» στο ένα και «Ούγαρ είδεν», που έχει τη σημασία του ορό. Ο Παυσανίας μιλά για τον Όμηρο σαν να βλέπει ο Όμηρος. Ο Παυσανίας είναι πολύ παλαιότερος από εμάς, έτσι. Και ξανά, ο Παυσανίας στα βιωτικά, στο ένα το βιβλίο, στο 40 κεφάλαιο 3 χωρίο, κάνει λόγο για τα έργα του Δεδάλου. Στην Γνωσό είναι και ο χορός της Αριάδνης που τον αναφέρει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Και αφού έφτιαξε την ασπίδα μεγάλη και στιβαρή, του έφτιαξε και θώρακα. Τελείωσε η ασπίδα, περιγραφή της ασπίδας. Έφτιαξε, λέει, και θώρακα. Αυτό το παρέρχεται βιαστικά. Και θώρακα φαϊνότερο από τη λάμψη του πυρός. Του έφτιαξε και περικεφαλαία δυνατή, στους κροτάφους αρμοσμένη, όμορφη, στολισμένη, και χρυσό λοφείο επάνω έβαλε. Του έφτιαξε και κνημίδες από λεπτό κασίτερο. Ό,τι του ζήτησε η θέτης. Και αφού πάντα τα όπλα έκαμεν ο ξακουστός αμφιγιής, εμπρός στη μητέρα του Αχιλλέως, έθηκε σηκώνοντάς τα, και εκείνη ως ιέρα ξάλταρε από τον γεμάτον υφάδες όλυμπο τα μαρμέροντα όπλα, τα αυτά που άστραφταν τα όπλα, παρά του υφέστου φέρουσα. Εδώ τελειώνει η Σίγμα Ραψοδία.